για την πράσινη κάρτα, γιατί γίνονται τέτοιοι γάμοι στην Αμερική. Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο έρωτα. Μάλιστα, το ζευγάρι έκανε και επίσημη δημόσια εμφάνιση μετά το γάμο εδώ στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στα Mad Walk της περασμένης σεζόν. Και ξαφνικά, από το Μάρτιο, σιωπή. Κόκκινη γραμμή. Παόλο με το Γιαννέτα τη βλέπουμε, το γαμπρό τον δούμε. Λοιπόν, το γαμπρό, και θέλω να το πω και στους φίλους μας και στους συναδέλφους, οι οποίοι ενδεχομένως θέλουν να μάθουν κάτι περισσότερο. Από τη στιγμή που είναι ένας άνθρωπος, Δημήτρη μου, που είναι εκτός showbiz και δεν ξέρουμε αν επιθυμεί να εκτεθεί, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εμείς ξέρουμε και το όνομά του και το πρόσωπό του και έχουμε και φωτογραφίες του. Ωραία, αλλά θέλουμε παιδί. Να σεβαστούμε τα προσωπικά δεδομένα, γιατί ένας άνθρωπος που δεν εκτίθεται ενδεχομένως να μην θέλει να δει το πρόσωπό του στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει ακόμα διαζύγιο, παραμένουν παντρεμένοι. Ωστόσο, όσοι τους γνωρίζουν λένε ότι από το Μάρτιο έχει σταματήσει μεταξύ τους επικοινωνία. Μάλιστα, επειδή ψάξαμε και το Instagram του αρχιτέκτονα, του Γιάννη, να σας πω ότι τα likes στις φωτογραφίες του από την Ηλιάνα σταμάτησαν εκεί, γύρω στο Μάρτιο. Λοιπόν, μετά το Mad Walk, Μαρία, τι γνωρίζουμε άλλο? Γιατί ξέρω ότι έχεις ψάξει και εσύ το θέμα και μετά ο Κώστας που τους ξέρει προσωπικά. Πρώτα η Μαρία. Αυτό που γνωρίζω είναι το ότι είχε μία σχέση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Βέβαια δεν ξέρουμε αν ακόμη είναι μαζί. Ξέρουμε ότι είχαν βρεθεί, είχαν χωρίσει για λίγο. Φήμες λένε ότι ξανά ίσως τα παιδιά να είναι μαζί. Ξέρουμε ότι η Ηλιάνα τότε στην Αμερική μένανε στη Νέα Υόρκη και είχαν αποφασίσει ότι τον γάμο θα τον κάνουν στο Λος Άντζελες. Ήταν δική της επιθυμία αυτή, γιατί ήθελε να έχει κουμπάρους και την Γιάννα Τερζή, με την οποία είχαν τσακωθεί για ένα διάστημα και δεν μιλούσαν και τα έχουν βρει κάπου τώρα τελευταία. Κώστα, εσύ τους έχεις δει, τους έχεις ζήσει? Όντως μιλάμε για έναν θυελλώδη έρωτα. Για ένα πολύ εντυπωσιακό νέο. Εγώ τους έζησα κάποιο διάστημα στη Μύκονο το καλοκαίρι του, νομίζω, 14. Είχαν αλλάξει δαχτυλίδια τότε. Εσύ το ήξερες, δηλαδή οι φίλοι τους που τους κάνανε παρέα γνώριζαν ότι έχουν παντρευτεί, ότι είναι αραβωνιασμένοι, ότι πάνε. Κοίταξα με τα παιδιά ή με την Ηλιάνα ή με τον Γιάννη, τέλος πάντων δεν ήμασταν κολλητοί. Έτυχε και είμαστε στην ίδια παρέα και κάναμε μαζί, ας το πούμε, διακοπές. Άρα ουσιαστικά έμειναν μαζί 8 χρόνια περίπου, έτσι. 7,5 χρόνια έμειναν μαζί. Από περίπου, το 10 μέχρι τον. Μέχρι και το Μάρτιο που μας πέρασε. Δείχναν ένα πολύ έτσι ερωτευμένο ζευγάρι. Πολύ κοντά στην ηλικία, εντυπωσιακό κι αυτό. Ναι, πολύ ωραίο παιδί. Ξανθός, μελαχρινός, δώστε μας το παιδιά κάτι. Έτσι, παίζει το Next Top Model ένα χρόνο και εσύ ξέρεις ότι η γυναίκα είναι παντρεμένη και μας το λες τώρα. Για το γάμο, να σου πω την αλήθεια, δεν με νοιάζει. Δεν έδωσα την πρέπει να σου το πούμε σημασία. Το ξέρω ότι ήταν αραβωνιασμένη. Ότι φορούσε βέρα στο δεξί, Ηλιάνα. Τα δαχτυλίδια, ναι, τα είχα δει. Το είχα δει το δαχτυλίδι και ήταν ένα ζευγάρι όπως είναι όλα τα ζευγάρια, παιδιά. Mm-hmm. Που περνάει τις διακοπές του εδώ πέρα στην Ελλάδα και στην Μύκονο. Όχι, απλά ξέρεις, πολλές φορές όταν ακούμε για γάμους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι είναι ένας εικονικός γάμος που γίνεται για την πράσινη κάρτα κτλ. Εδώ όχι, μιλάμε έπαιξε για έναν μεγάλο έρωτα. Όχι, ο Γιάννης ζούσε στην Ελλάδα, πηγαίνει, ερχόταν στην Αμερική. Δεν είχε και λόγο να το κάνει αυτό η Ηλιάνα. Από τη στιγμή που δούλευε και εργαζόταν στην Αμερική, δεν υπάρχει θέμα βίζας και παραμονής της εκεί. Εγώ να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Είπαμε το Μάρτιο εκεί σταμάτησαν τα likes. Εκεί κάπου δεν ήταν που βγήκαν οι φωτογραφίες με τον Αργυρό. Δηλαδή θέλω να πω, έχει παίξει, ξέρουμε αν έχει παίξει ρόλο η σχέση της με τον Αργυρό. Δεν το ξέρουμε. Στο χωρισμό της, γιατί διαζύγιο δεν υπάρχει ακόμα, αλλά στο χωρισμό της. Δεν το γνωρίζουμε. Και να σου πω και κάτι, όλη αυτή η ιστορία με τον Αργυρό είναι μια κουβέντα που γίνεται. Είναι ένα ειδήλιο που δεν ξέρουμε και αν υφίσταται ή αν επειδή τους είδαμε. Δεν είναι επιβεβαιωμένο. Δεν είναι κάτι επιβεβαιωμένο. Καλά, το γεγονός ότι ένας από τους δύο δεν το έχει επιβεβαιώσει δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται και το ειδήλιο, έτσι. Ήταν κάτι σύντομο γιατί δεν διήρκησε πολύ. Τουλάχιστον ήταν κάτι μήνες που διήρκησε αυτό το πράγμα. Οπότε δεν πρόλαβαν και να το επιβεβαιώσουν. Παιδιά, σε αυτήν όλη την υπόθεση το εντυπωσιακό είναι το ότι το κράτησε κρυφό. Δηλαδή, εκείνη δεν το έλεγε. Εμάς το μυαλό μας δεν μας πήγε, έτσι μια ερώτηση. Ο Κώστας που τους είχε δει. Καλά, άλλο το πήγε. Ο Κώστας έχει το ρεπορτάζ μπροστά του και. Για, συγγνώμη τώρα που δεν με ένοιαζε τι συνέχεια είχε αυτό το ειδήλιο που είχαν τα παιδιά και τι έγινε στην Αμερική και αν τελικά παντρευτήκανε. Εντάξει, σε δεν ήμασταν κολλητοί μας το παιδί. Πάντως, παιδιά, εγώ ξέρω ότι γνωρίστηκαν μέσω Facebook και μάλιστα η Ηλιάνα τον προσέγγισε τον Κωνσταντίνο. Αυτά να τα βλέπει η Ιάννα Ανανία που κάνει ιστορίες με το Facebook. Όχι, όχι, τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μέσω του Facebook, νομίζω. Και του στείλε η Ηλιάνα. Ναι, και ότι τον προσέγγισε αυτή. Καλημέρα, τι κάνεις εσύ, του είπε. Σοβαρά μιλάς. Μόλις μου ήρθε τώρα στο κινητό βασικά.
Εντάξει, επειδή μου κάνει πολύ εντύπωση μια ωραία γυναίκα να προσεγγίσει έναν τραγουδιστή. Καλά, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Σα-ίσα, μια ωραία γυναίκα έχει και περισσότερες πιθανότητες. Δεν είναι κακό. Να συγχαρητήρια για τη δουλειά του. Και να σταματήσει. Αυτά τα καλημέρα και τα συγχαρητήρια δεν ξέρει που μπορεί να οδηγήσει. Άμα τον θαυμάζει ως τραγουδιστή, ας πούμε, η γυναίκα του Γονίδη ήταν θαυμαστριά του πριν παντρευτούν. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Δεν είναι κακό. Ήθελε απλά να εκφράσει το θαυμασμό τη και ενδεχομένω να πήγε αλλού. Όπω και να έχει, να πούμε λοιπόν ότι το ζευγάρι παραμένει παντρεμένο για χύψη λόγου. Δεν ξέρω αν είναι τυπικοί οι λόγοι, αν απλά δεν έχουν τη διάθεση. Να έχουν προκάνει, δεν νομίζω. Συνήθως, αν θέλεις να προχωρήσεις ένα διαζύγιο, προχωράς. Μπορεί να μην θες να παντρευτείς. Ενδεχομένως να μην έχουν αποφασίσει συνειδητά ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Ενδεχομένως να υπάρχει μια ελπίδα να τα ξαναβρούνε είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Ποτέ δεν γνωρίζεις. Πάντως, βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές με τα μπαλόνια, με το τζιπ, με στο πάρκινγκ και τέτοια, μου θυμίζει τον Δημήτρη Γιαννέτο επίσης, γιατί είναι ο κοινός παρανομαστής. Μου θυμίζει το γάμο του Αποστόλη Τότσικα με την Ρούλα Ρέβη, πάλι με τον ίδιο τρόπο στο Βαλή. Με αυτοκίνητο, με μπαλόνια. Να το, κοιτάξτε εδώ, μοιάζει. Επίσης, παιδιά, είναι συνηθισμένο να έχει βαφτίσει. Συγγνώμη, ξέρετε καμιά νύφη που δεν έχει αυτοκίνητο να την πάει και δεν έχει μπαλόνια? Όχι, αλλά στην Ελλάδα έχεις εσύ την νύφη με τέτοια φωτογραφία ως ντοκουμέντο? Με τον αγαμπρό μπροστά από το αυτοκίνητο, έτσι χαλαρή με μπαλόνια. Ναι. Σου λέω ότι για τις ομοιότητες. Ομοιότητες, Δημήτρη. Τα μπαλόνια τα μπλε, Δημήτρη. Θέλετε να πούμε. Αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα. Πόσους έχει βαφτίσει και παντρέψει ο Δημήτρης Γιαννέτος στην Αμερική? Έχει βαφτίσει το παιδί της Μαρίας Χρουσαλά. Έχει παντρέψει.